έδωσε μία ψυχολογική ανάταση στους Γερμανούς, στους Έλληνες, συγγνώμη, της Γερμανίας. Διότι σήμερα το πρωί μπορεί να πάει στη φάμπρικα ή στο εστιατόριο ή στο πλυντήριο αυτοκινήτων ή στο ταξί ο Έλληνας, ο εργαζόμενος και να μην γίνει όχι μόνο ρεζίλη, το οποίο ο Γερμανός φάει Μάινστάιν, Μάινστάιν, να του κάνει το δάχτυλο ο Έλληνας, φάει την ακολογερμανάρα και να του κάνει το μεσαίο δάχτυλο να του σηκώσει. Ναι. Επίσης, βέβαια, είχαμε τον πανό των Αργιανών, Αργιανοί ήταν οι μπαμπάδες και τα λοιπά. Οι Αργιανοί δεν μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ ούτε μέσω Ντόρτμουντ. Δηλαδή, δυο μάτς, ο ΠΑΟΚ όπου βλέπει κίτρινο του αλλάζει τα πετρέλαια. Άλλαξε τα πετρέλαια της ΑΕΚ 2-1 εδώ με ανατροπή, κέρδισε την Ντόρτμουντ. Μόλις βλέπει κίτρινο, αφινιάζει. Ναι, ναι, κάτι παθαίνει ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη ικανοποίηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι άλλο το παιχνίδι την Κυριακή Δευτέρα στη Λεβαδιά. Εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να παράγει. Και εκεί θα δούμε και τους χαφ, διότι εχθές ο ΠΑΟΚ